Καλησπέρα Ματίνα. Ένα βήμα πριν από την έκδοση της απόφασης του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων για το εάν και ποιοι τελικά από τους καταδικαστέντες θα οδηγηθούν στις φυλακές. Την Δευτέρα θα περιμένουμε την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας και αμέσως μετά το δικαστήριο θα διασκεφθεί, θα ακούσει, αφού ακούσει τους συνηγόρους της υπεράσπισης, θα διασκεφθεί και στη συνέχεια θα εκδώσει την απόφασή του το πιθανότερο την Τρίτη. Σήμερα κάποιοι από τους καταδικαστέντες βουλευτές επέλεξαν να έρθουν οι ίδιοι ενώπιον του δικαστηρίου και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους προβάλλοντας αυτό το αίτημα, να μην πάνε στη φυλακή. Με διαφορετικό ωστόσο ύφος ο καθένας, ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγο πιο αποφασιστικός, χαμηλότερα ο Γιώργος Γερμενής και σε πολύ πολύ πιο ήπιους τόνους ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ζητώντας και αυτός μία δεύτερη ευκαιρία, όπως είπε, για τη ζωή του. Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και στάση, με την ασφάλεια βέβαια της ευρωασυλίας, ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος είπε ότι δεν αναγνωρίζει το δικαστήριο και δεν θα κάνει αίτημα για χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του. Δεν αναγνωρίζω τη διαδικασία. Με καταδίκασαν βάσει εντολών, είπε ο Γιάννης Λαγός. Θα προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η δικαιοσύνη ενώ όφιλε να είναι τυφλή, αποδείχθηκε ότι λειτουργούσε κατόπιν εντολών. Ματίνα. Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.